Καλησπέρα. Πολύ ωραία. Είμαι ο Λουκάς Αρώνης από την Keeper Group. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Το πόντιουμ είναι λίγο ψηλό για μένα, οπότε θα μου επιτρέψετε να είμαι μπροστά στη σκηνή. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα, Video Analytics. Κινείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μάθει πια πώς δουλεύει, τι γίνεται. Πάμε να δούμε όμως πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, πώς μπορούμε να κάνουμε την εγκατάσταση πιο εύκολη. Η εταιρεία είναι η Καθέξις. Η Καθέξις έχει μια παγκόσμια παρουσία. Έχει γραφεία στην χώρα της Νότιας Αφρικής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Αγγλία. 20 χρόνια αναπτύσσει ένα VMS ανοιχτής αρχιτεκτονικής, παρουσία σε περισσότερες από 21 χώρες και έχοντας και 54 κέντρα διανομής στον κόσμο, την καθιστά μια πολύ σημαντική εταιρεία, έχοντας πλήρη γνώση του υλικού, του software και φυσικά των ιδιαιτεροτήτων στις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις τους, πια μετά από τόσο καιρό, κυμαίνονται σε όλο τον κόσμο, Αγγλία, Αμερική, Καναδά, Τουρκία, Ολλανδία, αφορά μεγάλα έργα, όπως το χρηματιστήριο στην Αγγλία, τράπεζες, DHL, μεγάλα ξενοδοχεία, στο Ντουμπάι ειδικά. Οπότε, η εμπειρία τους πάλι στο κομμάτι της απλοποίησης της διαδικασίας της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το VMS, Καθέξις Vision, έκδοση 2018, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτό, πέρα από τα εξελιγμένα Video Analytics, είναι το Rule Playback. Μια πολύ εύκολη λειτουργία θα βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο που ρυθμίζουμε τα Analytics. Η ενοποίηση, και όχι μόνο με τα συστήματα συναγερμού. Ενοποίηση με Access Control, με POS, με πυρανίχνευση, με NPR, οτιδήποτε έχει μία κάρτα δικτύου στην ουσία μπορεί να ενοποιηθεί και πια όλη αυτή η πληροφορία να διαχειριστεί μέσα από το Καθέξις. Το ίδιο σημαίνει βέβαια ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε εντολές π.χ. στο συναγερμό ή και να πάρουμε και πληροφορία από το συναγερμό. Ειδική πλατφόρμα διαχείρισης του κεντρικού σταθμού. Έχουμε όλη την πληροφορία, υπάρχει ειδική πλατφόρμα η οποία μπορεί να λάβει όλα αυτά τα σήματα και με συγκεκριμένο τρόπο αναγνωρισμένο διεθνώς να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τα σήματα. Χαμηλές απαιτήσεις hardware. Πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τόσες πολλές λειτουργίες, το software μας θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει στο πλήρως τις δυνατότητες του hardware. Και φυσικά, εμάς, σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Πάμε να δούμε λίγο το σενάριο του Video Analytics. Το ειδικό development που έχει κάνει η Καθέξις είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσουμε το Video Analytics χρησιμοποιώντας το αποθηκευμένο βίντεο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε κάνει εγκαταστάσεις Video Analytics, χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 άτομα στην εγκατάσταση να παίρνουν μπροστά από τις κάμερες, να παραμένουν εκεί πέρα για έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπου θα τρέχουμε ξανά τις ρυθμίσεις και για να δούμε το αποτέλεσμα, εάν δουλεύει σωστά, αν έχει false alarm κλπ. Εμείς σας λέμε φτάνει. Το σταματάμε. Θέλετε να εγκαταστείτε το σύστημα? Πολύ εύκολα. Υπάρχουν ήδη κάμερες. Εξαιρετικά. Θα βάλουμε το Καθέξις Vision να καταγράψει βίντεο. Μία μέρα, δύο μέρες. Υπάρχει υποδομή ήδη από αποθηκευμένο βίντεο, εξαιρετικά. Εμείς θα τρέξουμε το playback. Την ώρα που θα παίζει το playback, θα μπορέσουμε να παραμετροποιήσουμε ξανά τον κανόνα, να δούμε έχει false alarm, σε ποια χρονική περίοδο, το βράδυ, την ημέρα, με βροχή, υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο, κάποιο σκύλος, κάποια γάτα, το οποίο μας ενεργοποιεί το analytics. Δεν μας πειράζει. Είναι το αποθηκευμένο βίντεο, θα κάνει το playback, θα το ξαναρυθμίσουμε και είμαστε έτοιμοι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς? Μάλλον θα χρειαστεί ένα άτομο. Τελικά θα πρέπει να πάω στο χώρο? Μάλλον όχι. Θα το κάνω και απομακρυσμένα. Γραμμές υπάρχουν πια DSL.
οι απαιτήσεις για την μετάδοση της εικόνας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Οπότε, ποιος ο λόγος να ξαναπάω? Έχω false alarm, δεν έχω πρόβλημα, είμαι στο γραφείο, θα κάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Είμαι ok, πάρα πολύ ωραία, σε 5 λεπτά και έχω τελειώσει. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πέρα από το γεγονός ότι βλέπουμε το βίντεο και ότι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχουν γραφήματα, υπάρχουν events, τα οποία μας δείχνουν ότι τώρα έχουμε το event, για να μην ψάχνουμε σε όλο το αποθηκευμένο βίντεο, οπότε πάμε απευθείας σε αυτό που χρειάζεται να δούμε. Και φυσικά, τα απαραίτητα blobs, για να καταλάβουμε το τι ενεργοποιεί το video analytic, τι είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο μας δημιουργεί το event, για να μπορέσουμε αυτό πια να το παραμετροποιήσουμε και να το αλλάξουμε. Ενοποίηση. Το ακούμε πολύ συχνά, integration κλπ. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Πίνακες ασφαλείας. Θα έλεγα με το 90% των πινάκων ασφαλείας που είναι κατεστημένοι στην ελληνική αγορά. Ναι. Πώς το κάνουμε? Με δύο κλικ. Ναι. Χρειάζεται καλώδια πολλά? Όχι. Χρειάζεται ρελέ? Όχι. Το μόνο που χρειάζεται είναι η επικοινωνία του καθέξης Vision με τα συστήματα ασφαλείας μέσω δικτύου. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό για εμάς? Μπορούμε να, εάν ένα σενάριο λειτουργίας που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι εάν υπάρχει κίνηση στον εξωτερικό χώρο, το οποίο τον έχει αντιληφθεί το Video Analytic, και από τη στιγμή που ο συναγερμός δεν έχει οπλίσει, εμείς θα στείλουμε μια εντολή όπλιση στο συναγερμό. Ταυτόχρονα θα μπορέσουμε μέσα από τον χάρτη διαδραστικά είτε να οπλίσουμε, είτε να κάνουμε bypass μια ζώνη ή να δούμε πληροφορίες πάνω στο χάρτη το τι ακριβώς γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ότι αν έχουμε κάποιο intruder, από ποια ζώνη, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να μας στείλει πια ο πίνακας ασφαλείας. Ταυτόχρονα μέσα από εδώ έχουμε τη δυνατότητα και να οπλίσουμε και να αφοπλίσουμε. Στην ουσία έχουμε τον πλήρη έλεγχο και του πίνακα ασφαλείας. Φυσικά αυτό εννοείται ότι έχει να κάνει με το επίπεδο ασφαλείας που προσφέρει και ο πίνακας, π.χ. με τον κωδικό ή κάποιον άλλο τρόπο που μπορεί να προσφέρει. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ είναι πάντα real time. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχουμε κάποιον φύλακα σε ένα χώρο όπου και να είναι, μέσα στο σπίτι, έξω, εκτός, απομακρυσμένα, δεν μας πειράζει καθόλου, θα έχει την άμεση πληροφορία του τι ακριβώς γίνεται, χωρίς καθυστέρηση, καθώς η όλη η μετάδοση έχει κρατηθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης δικτύου. Η πλατφόρμα διαχείρισης. Η πλατφόρμα διαχείρισης έχει στηθεί με κύριο γνώμονα τον κεντρικό σταθμό. Είναι ανεξάρτητη, έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα τοπικά στον σερβερ ο οποίος βρίσκεται στον κεντρικό σταθμό. Δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά τις πληροφορίες στους σερβερς οι οποίοι και έχουν κατασταθεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, η πληροφορία θα είναι στον κεντρικό σταθμό και θα φτάσει. Πώς θα φτάσει? Θα φτάσει πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη αποστολή των σημάτων. Αυτή τι περιλαμβάνει? Στην αρχή περιλαμβάνει την αποστολή του συμβάντος. Εάν το δείτε, είναι κάποια γραμμή εδώ. Στην ουσία είναι ένα event το οποίο είναι byte, το οποίο σημαίνει θα πάει άμεσα και πολύ γρήγορα. Κατόπιν έχουμε τις πληροφορίες του snapshot, είναι κάποιες φωτογραφίες που εμείς ορίζουμε πια το πόσες είναι και μέγεθος, οι οποίες και αυτές θα πάνε πάρα πολύ γρήγορα, kilobyte. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το τρίτο στάδιο, όπου είναι η ζωντανή σύνδεση και το αποθηκευμένο βίντεο με το pre-alarm φυσικά, το οποίο εκεί μετά θα χρειαστεί, εάν είναι ανάγκη λόγω του συμβάντος, το οποίο ο χρήστης θα έχει κάνει ήδη την αξιολόγηση, αν χρειάζεται να παρακολουθήσει. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα μας δώσει την ιδιότητα να καταγράψει όλη την εικόνα χειρισμού του κεντρικού σταθμού, χρησιμοποιώντας το CAD Observer. Είναι μια λειτουργία όπου γίνεται καταγραφή σε βίντεο όλης της οθόνης
που βλέπει εκείνη τη στιγμή ο χειριστής, οπότε και μπορούμε πραγματικά να δούμε τι ενέργειες έκανε ο χειριστής. Πέρα από το log, πέρα από το text, το οποίο υπάρχει, άνοιξα αυτό το παράθυρο, είδα αυτό, έκανα 5 λεπτά για να διαχειριστώ το σήμα κλπ. Θα υπάρχει και σε βίντεο. Και τέλος, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εάν έχουμε συμβάντα, 2, 3, 5, 10, εμείς θα δημιουργήσουμε μια υπόθεση, ένα case, το οποίο θα μπορέσουμε μετά αυτό να το δώσουμε στον πελάτη σαν ένα file, ας το πούμε, σαν ένα συμβάν, αφού θα έχει από πίσω του μια ώρα από ενεργοποιήσεις, και θα μπορέσουμε να δείξουμε μια πολύ φυσιολογική και επαγγελματική παρουσίαση στην ουσία στον πελάτη ότι αυτό έχει γίνει. Έχουμε λοιπόν video analytics, έχουμε integration, έχουμε κεντρικό σταθμό, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται λοιπόν με το hardware? Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχουμε, έχουμε εντοπίσει είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα απαιτούν τεράστια επεξεργαστική ισχύ. Εμείς ερχόμαστε και σας λέμε, θέλετε Windows, θέλετε Linux, OK. Ένα παράδειγμα, 16 καμερών με video analytic, 100% κίνηση, για μας θα χρειαστεί ένας i5. Μόνο, σε ένα πισάκι. Embedded, φυσικά. Μικρό, στη γωνία, δεν το πειράζει ο πελάτης, τέλεια. Και για να κλείσω τη σημερινή παρουσίαση, σαν Keeper, εμείς δίπλα σας, θα σας προσφέρουμε την εμπορική εκπαίδευση, θα βοηθήσουμε στο σχεδιασμό του έργου, οποιαδήποτε τεχνική εκπαίδευση φυσικά και θα σας δοθεί, και επίσης, εφόσον το απαιτείτε, εμείς θα κάνουμε την προεγκατάσταση του software, του λειτουργικού συστήματος, όπως και του VMS, σε ένα μικρό πισάκι, το οποίο και έχει εγκριθεί και από τον κατασκευαστή και θα είναι έτοιμο μαζί με το license. Και τέλος, οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστείτε μετά την εγκατάσταση, εμείς θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, για ό,τι χρειαστείτε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αρώνη.